Καλωσορίζω στο πλαίσιο της εκπομπής τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη, αλλά με την ιδιότητα αυτή τη φορά του Περιφερειακού Συμβούλου από την Λαϊκή Συσπήρωση, γιατί έβλεπα, αν και βέβαια βρίσκεται σε εξέλιξη κινητοποίηση στα γραφεία της ΔΥΠΑ, και δεν μπορεί να μην το πω τώρα, κύριε Βρύσαλη, Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, για τη μία ανανέωση των συμβάσεων εργαζόμενων. Είναι ειδικευόμενοι νοσηλευτές, είναι εργαζόμενοι στη σύντηση, όπως επίσης και στην καθαριότητα, έτσι. Είναι εργαζόμενοι, κυρία Δουργεράκη, του ΟΑΕΔ, της ΔΥΠΑ, του προγράμματος ανέργων. Για αυτούς σήμερα κάναμε την παρέμβαση, και γιατί υπήρχε μεγάλη αγωνία και αγανάκτηση, έχουν λήξει οι συμβάσεις και δεν υπήρχε το ΦΕΚ της ανανέωσης. Μόλις σήμερα το πρωί, πριν μια ώρα, κατατέθηκε το ΦΕΚ αυτό, που βεβαίως θέλει πάρα πολλές ερμηνευτικές εγκυκλίους, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που είναι για επίλυση. Στην σημερινή παρέμβαση αυτό είπαμε στην διευθύντρια του ΑΕΔ, και βεβαίως και απαιτήσαμε να τηρείται η εργατική νομοθεσία σε σχέση με τα δικαιώματα που έχουν οι εργαζόμενοι του προγράμματος αυτού. Αυτά σαν με τη σημερινή παρέμβαση. Θα μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα σε άλλη ώρα, για τον άλλο σκοπό που, αν θέλετε, να μιλήσουμε. Σωρά. Είναι όλα αυτά ούτως ή άλλως, όταν μιλάμε για αποδυνάμωση των νοσοκομείων, αλλά τα λέμε συχνά πυκνά. Ως Λαϊκή Συσπήρωση, εσείς έχετε εκδώσει ένα δελτίο τύπου. Έχει τον τίτλο «Πολύτιμη η συμβολή της Περιφερειακής Αρχής στην αντιλαϊκή πολιτική». Αναφέρεστε στην πρόσφατη επίσκεψη εδώ στην Κρήτη του Υπουργού Υποδομών, του κυρίου Σταϊκούρα, τα όσα εξήγηλε, και δεν ήταν λίγα αυτά τα οποία εξήγηλε, η αλήθεια είναι, κύριε Βρύσαλη. Γιατί λοιπόν λέτε ότι πολύτιμη συμβολή της Περιφερειακής Αρχής Κρήτης στην αντιλαϊκή πολιτική? Κοιτάξτε να δείτε, αυτά που εξήγηλε προφανώς για τα δύο βασικά έργα στο νησί μας, για τον βόρειο οδικό άξονα και το αεροδρόμιο Καστελίου, ήταν πολύ καθαρός ο κύριος Σταϊκούρας, και βεβαίως η Περιφερειακή Αρχή της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή η υλοποίηση έργων που επί της ουσίας θα ωφελήσουν κατά κύριο λόγο τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, γιατί εμείς θα ξαναπληρώσουμε και τους δρόμους και τα αεροδρόμια και τις μεταφορές με το υψηλό κόστος που θα δημιουργηθεί. Και γι' αυτό παρουσιάσαμε με την παρέμβαση μας αυτή ότι είναι άνθρακας ο θησαυρός της επίσκεψης του Υπουργού. Δεν δεσμεύτηκε προφανώς για τίποτα, για ζητήματα που έχουν να κάνουν, αν θέλετε, κυρία Δουργεράκη, για ζητήματα τεχνικά, που έχουν να κάνουν όμως σχέση με τη χρηματοδότηση, δηλαδή για την υπογειοποίηση του αστικού τμήματος του ΒΟΑΚ, που αφορά και το Ηράκλειο και το Ρέθινο. Εκεί ο κύριος Σταϊκούρας και η Περιφερειακή Αρχή το μόνο που ξελίσανε ήταν «θα δούμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε». Όπως επίσης και για τα συνοδά έργα του ιδιωτικού αεροδρομίου στο Καστέλι. Τίποτα από αυτά δεν δεσμεύτηκε, και παρόλα αυτά είδαμε χαμόγελα, είδαμε φωτογραφίες, είδαμε ότι εδώ συντελείται ολόκληρα έργα που εμείς οι ίδιοι οι κριτικοί και οι Ηρακλειώτες θα τα χρησιμοποιήσουμε πάρα πολύ ακριβά. Έργα που ο τρόπος και ο σκοπός που κατασκευάζονται δεν έχουν σχέση με τις λαϊκές ανάγκες για ασφαλείς και φθηνές μεταφορές. Όταν στηθούν διόδια, όταν την ίδια ώρα θα πληρώνουμε πανάκριβα τη μετακίνησή μας και προς το αεροδρόμιο, και θα πληρώνουμε πάρα πολλά για τη μεταφορά μας, καταλαβαίνει κανένας ότι είναι στο αντίποδα αυτή της πολιτικής αυτό που εμείς έχουμε πει, ότι είμαστε εμείς η φωνή του λαού, η Λαϊκή Συσπήρωση, τα σωματεία που υπερασπιζόμαστε και την περιουσία του νησιού μας και τις θάλασσές μας, αλλά και τα εδάφη αυτά που εκχωρούνται, παραχωρούνται, εκποιούνται και πουλούνται. Και με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Αρχής. Από τη μία είμαστε εμείς μαζί με το λαό μας, και από την άλλη είναι τα φερέφωνα που υπάρχουν βεβαίως και σε τοπικό επίπεδο, περιφερειακό και τοπικό, που αυτά που συζητάμε τώρα μόνο σαν αστερίσκους μπαίνουν σε αποφάσεις κατά πλειοψηφία έγκρισης των μελετών περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων.
Άρα εμείς θεωρούμε ότι το επόμενο διάστημα και καλούμε και τους κριτικούς να μπουν μπροστά στη διεκδίκηση έργων υποδομής, έργων που δεν θα τα χρυσοπληρώσουν και βεβαίως εμείς πρέπει τα χρήματα που δίνουμε να πηγαίνουν στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των δικών μας αναγκών και όχι των αναγκών με βάση το τι συμφέρει τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Η αλήθεια είναι ότι η Κρήτη έχει ανάγκη από μεγάλα έργα και έχει ανάγκη από πολλά έργα. Εμείς που ζούμε στην Κρήτη το γνωρίζουμε αυτό και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά γιατί το βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Βεβαίως, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ο βόρειος ο δικός άξονας, είναι η ελεύθερη χώρη. Όπως είναι, και δεν είναι μόνο ο βόρειος άξονας. Ξέρετε, έχουμε πάει στο βόρειο δικό άξονα και σταματάμε στο βόρειο δικό άξονα, αλλά δεν βλέπουμε τι γίνεται για να πάει ο καθένας από εμάς στο χωριό του, γιατί παιδιά του χωριού είμαστε όλοι μας. Ακριβώς, κοιτάτε να δείτε, σε αυτά όμως βλέπετε και από τις παρεμβάσεις της περιφερειακής αρχής και προφανώς και της κυβέρνησης, δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή. Δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή. Το μόνο που τους κοιτάζουν είναι οι μεγάλοι οδικοί άξονες για να μεταφέρονται γρήγορα τα διάφορα προϊόντα, βεβαίως με το κόστος που θα μεταφέρεται πάλι στους πολίτες. Άρα μιλάμε για βόρειο οδικό άξονα, για τις παρακαμπτήρες, για τον νότιο οδικό άξονα. Μιλάμε για το αεροδρόμιο της Αλικανασού που πρέπει να παραχωρηθεί στη τοπική κοινωνία χωρίς όμως ιδιώτες. Μιλάμε για την πρώην Αμερικάνικη βάση των Γουρνών που δεν έχει καμιά σχέση με την ανάπτυξη με βάση τις δικές μας ανάγκες αλλά για την ανάπτυξη του μεγάλου τουριστικού κεφαλαίου. Σε αυτά υπάρχει προσεκτογραφή περιφερειακής αρχής βεβαίως και πολλών τοπικών δημοτικών αρχών. Γι' αυτό εμείς είπαμε ότι εδώ υπάρχουν φερέφωνα εξαπτέρυγα της κυβέρνησης και προφανώς αφού έχει στηριχτεί η Περιφερειακή Αρχή στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, πώς θα έρθουν να αντιπαραταθούν ή να προασπίσουν τις λαϊκές ανάγκες. Καλά, εσείς μιλάτε με μισό λεπτό τώρα. Εσείς μιλάτε για φερέφωνα από τη μία. Εσείς όλο και πιο συχνά χρησιμοποιείτε τη λέξη λιβανιστήρι προς την κυβέρνηση κλπ. Αλλά από την άλλη μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και εκείνα τα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι η Κρήτη πάει καλά τουλάχιστον σε επίπεδο έργων, ότι υπάρχει ανάπτυξη, κύριε Βρυσαλή, είναι κάτι που δεν αναγνωρίζετε. Κοιτάξτε, να τη δούμε εδώ την ανάπτυξη στην τσέπη του καθενός μας, να δούμε την ανάπτυξη σε σχολικά κτίρια, να δούμε την ανάπτυξη σε υποδομές αντιπλημμυρικές και αντισεισμικές, να δούμε την ανάπτυξη των κατοίκων του Αρκαλοχωρίου που έχουν εδώ και 3 χρόνια έχουν να πάρουν τις αποζημιώσεις τους, να δούμε την ανάπτυξη του αγροτικού κόσμου που σήμερα δεν μπορεί να ζήσει στον τόπο του γιατί δεν υπάρχουν έργα υποδομής, δεν υπάρχουν δρόμοι αγροτικοί, να δούμε την ανάπτυξη αν θέλετε των επαγγελματοβιοτεχνών που κλείνουν τα μαγαζιά τους γιατί κάνουν είσοδο σε πολυεθνικές στα κέντρα των μεγάλων πόλων του Ηρακλείου και δεκάρα τσακιστή δεν δίνεται για τις γειτονιές και τις συνοικίες. Βεβαίως υπάρχει ανάπτυξη για τους λίγους και υπάρχει η φτώχεια, η ακρίβεια, η ανεργία και η υποβάθμιση της ζωής μας και του περιβάλλοντος για τους πολλούς. Αυτή είναι η αλήθεια και βεβαίως αυτή την αλήθεια την προβάλλουμε όχι παθητικά απέναντι το τι να κάνουμε αλλά διεκδικώντας μέσα από το οργανωμένο κίνημα των γονέων, των εργατών, των επαγγελματοβιοτεχνών, της νεολαίας τέτοιες υποδομές που αυτές αξίζουν στους κριτικούς και στους ηρακλιώτες. Αλλιώς, κοιτάτε αν δείτε, θα έχουμε μια ανάπτυξη που θα κάνουν πάρτι του operators και το μεγάλο ξενοδοχειακό κεφάλαιο και το τουριστικό κεφάλαιο και την ίδια ώρα θα μιλάμε για έξυπνες πόλεις, έξυπνες περιφέρειες και εμείς οι ίδιοι ακόμα το νερό που πίνουμε στο Ηράκλειο είναι νερό που αγοράζουμε από τις βιομηχανίες, ακόμα δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους σωλήνες της υδροδότησης και περιμένουμε πότε θα πέσει κανένα πρόγραμμα και την ίδια ώρα έχουμε υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Δίνουμε ολόκληρα έργα, κομμάτια που θα έπρεπε να είναι του κράτους, του δημοσίου, σε ιδιώτες μέσα από εργολάβους, είτε αυτές λέγονται έργα που πρέπει να υπήρχαν υπάλληλοι των Δήμων και των Περιφερειών να κάνουν η ίδια αυτεπιστασία. Άρα μιλάμε για ένα σύνολο υποδομών
που σε καμιά, δεν έχουν καμιά σχέση με τα οράματα της κυβέρνησης και της περιφερειακής αρχής για το νησί μας. Είναι εχθρικά τα οράματα της περιφερειακής αρχής και βεβαίως της κεντρικής κυβέρνησης για τους πολλούς του νησιού μας. Οι πολίτες του νησιού μας παράγουν προϊόντα και ήδη δεν μπορούν να τα αγοράσουν μετά από το σούπερ μάρκετ. Οι ίδιοι έχουμε λάδι, έχουμε σταφύλα, έχουμε αμπέλια και την ίδια ώρα εμείς δεν μπορούμε να τα γευτούμε. Έχουμε ήλιο, έχουμε θάλασσες και σε ένα χρόνο περίπου, η κυρία Δουλγεράκη, και πιο νωρίς, δεν θα μπορούμε να κάνουμε μπάνιο στην πρώην Αμερικάνικη βάση των Γουρνών. Γιατί και εκεί το έχουν δώσει σε ιδιώτες στο όνομα ότι το κράτος και το δημόσιο δεν μπορούσε να κάνει, να δώσει, να το στηρίξει. Αλλά την ίδια ώρα, όταν να δώσουν επιδοτήσεις, κόβουν σε μια νύχτα και δίνουν χιλιάδες φοροαπαλλαγές παντού. Γι' αυτό εμείς λέμε, είμαστε η φωνή των πολλών, είναι γελασμένοι και η περιφερειακή αρχή και όσοι τη στηρίζουν ότι εμείς θα κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια και δεν θα διεκδικούμε, δεν θα απαντάμε στις προκλήσεις που δεχόμαστε καθημερινά, είτε με δημοσιεύματα που λες ζω σε αυτό το νησί ή είμαι σε άλλο νησί. Δεν βλέπουν αυτοί που περιγράφουν τα έργα, τα ηλουστρασιών, πόσοι σκοτώνονται στους δρόμους της Κρήτης. Και μην μου πούνε ότι υπάρχει η ατομική ευθύνη. Την ατομική ευθύνη την έχει ο κόσμος. Την κρατική ευθύνη των δρόμων θα την πάρει κανένας ποτέ? Θα την πάρει ποτέ κανένας? Γιατί πνιγήκανε άνθρωποι στο Μαλεβίζι, πνιγήκανε και καήκανε περιουσίες στην Ιεράπετα με τις πλημμύρες, στη Χερσόνησο με τις πλημμύρες? Θα πάρει κανένας την ευθύνη γιατί δεν υπήρχαν έργα υποδομής? Και πώς θα γίνουν έργα υποδομής, κυρία Δουγκεράκη, όταν είναι πετσοκομμένοι οι προϋπολογισμοί δήμων και περιφερειών και την ίδια ώρα οι ίδιοι ο περιφερειάρχης και οι δημοτικές αρχές λένε κατόπιν ενεργειό μου και αν τα έχω καλά με την κυβέρνηση ή με τους υπουργούς μπορώ κάτι να αποτάξω ένα κομμάτι ψωμί? Τώρα τι είναι από κύριε Βρύσσελ. Ο Πελετίδης το Σαββάτο έκανε μια κινητοποίηση χιλιάδων ανθρώπων για να διεκδικήσουν αυτά που ανήκουν στην πόλη και στους κατοίκους τους. Ο δρόμος αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να έχει κέρδος και αποτελέσματα για τους Ηρακλειώτες και τους Κρητικούς και όχι ο δρόμος της αναμονής, της προδονής, το να τα έχουμε καλά με την κεντρική διοίκηση, το να γλύφουμε τους υπουργούς και το να γινόμαστε λιβανιστήρια υπουργών και των παρατρεχάμενων κάθε τρεις και λίγο. Κύριε Βρύσσελη, πολλές οι ερωτήσεις, κλασικές οι απαντήσεις και οι σκέψεις που ο καθένας από εμάς ακούγοντάς σας έχει μέσα στο μυαλό του. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.